Και κύριοι, καλησπέρα. Είναι το δελτίο ειδήσεων του Κόντρα στην νοηματική. Σε εξέλιξη είναι ο τρίτο γύρο διαπραγματεύσεων ανάμεσα στι αντιπροσωπείε τη Ουκρανία και τη Ρωσία στη Λευκορωσία. Με ελικόπτερα έφτασε στην πόλη η Ουκρανική αντιπροσωπεία που ζήτησε κατάπαυση του πυρό και άμεση αποχώρηση των ρωσικών στρατευμάτων, ενώ η Μόσχα φαίνεται να ζήτησε μια συμφωνία προ το συμφέρον και των δύο πλευρών. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βλαντιμίρ Πούτιν είχε ο Γάλλο πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν ο οποίος απέτησε από τον Ρώσο ομολογό του να σταματήσει να σκοτώνει αμάχους. Παράλληλα, συνεχίζεται για πέμπτη ημέρα το σφυροκόπημα τη Ουκρανία. Την ώρα των συνομιλιών, μάλιστα, ο Ρώσο Υπουργό Άμυνα διαμήνυσε ότι τα πυρηνικά όπλα τη χώρα είναι σε πλήρη ετοιμότητα. Στο μεταξύ, νέο αιματοκύλισμα σημειώθηκε στο Χάρκοβο, όπου είχαμε μαζικού βομβαρδισμού, ενώ υπάρχουν αναφορέ για δεκάδε νεκρού και τραυματίε πολίτε που είχαν βγει από τα καταφύγια για να εφοδιαστούν με είδη πρώτη ανάγκη. Δύο ακόμη Έλληνε ομογενεί έχασαν την ζωή του από βομβαρδισμού στο Νέε ναι, κυρώσει επέβαλε η Δύση στη Μόσχα. Ισχυρό πλήγμα δέχεται το ρούβλι, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση απέκλεισε τα ρωσικά αεροσκάφη από τον εναέριό τη χώρο. Το Κρεμλίνο απαντά με απαγόρευση πτήσεων από τι αεροπορικέ εταιρείε 36 κρατών. Η Κομισιόν, μάλιστα, προέτρεψε όποια χώρα επιδιώκει ένταξη στην Ένωση να επιβάλλει κυρώσει στη Ρωσία. Ακόμα η Google ανακοίνωσε την προσωρινή απενεργοποίηση των χαρτών της στην Ουκρανία για να μην παρέχεται πληροφόρηση. Παράλληλα, το ΝΑΤΟ αλλά και η Ευρώπη στέλνουν όπλα και πολεμικά αεροσκάφη στην Ουκρανία. Την ίδια ώρα, ο κυβερνητικό εκπρόσωπο Γιάννη Οικονόμου δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να στείλει μαχητικά και η χώρα μα σε συνεννόηση με τον ΝΑΤΟ. Στο μεταξύ, ο πρόεδρο τη χώρα, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ζήτησε να ξεκινήσουν άμεσα οι διαδικασίε για την ένταξη τη χώρα του στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με του Ευρωπαίου ηγέτε να καλωσορίζουν την απόφαση του Ζελένσκι. Στην Ελλάδα έφτασαν οι πρώτοι πρόσφυγε που κατάφεραν να ξεφύγουν από τον εφιάλτη του πολέμου στην Ουκρανία. Υπολογίζεται πω τι τελευταίε πέντε ημέρε στα σύνορα τη Ελλάδα έχουν περάσει 1.032 Ουκρανοί πολίτε. Περπάτησαν περισσότερε από 10 ώρε για να φτάσουν στα σύνορα με τη Ρουμανία και μετά από ένα ταξίδι 20 ώρων έφτασαν τελικά στην Ελλάδα. Νωρίτερα, σύσκεψη με θέμα τι προσφυγικέ ροέ προ τη χώρα μα είχε ο Υπουργό Προστασία του Πολίτη Τάκη Θεοδωρικάκο. Η υπατιαρμοστία του ΟΕΕ για του πρόσφυγε Εχθέ ανακοίνωσε πω περίπου 368.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει την Ουκρανία και ο αριθμό συνεχίζει να αυξάνεται. Ενώ για την μεγαλύτερη ανθρωπιστική κρίση στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο εδώ και πολλά χρόνια, κάνουν λόγο οι ηγέτε και σημειώνουν ότι ο αριθμό των εκτοπισμένων Ουκρανών μπορεί να ξεπεράσει τα 7 εκατομμύρια. Σταθερή αποκλιμάκωση παρουσιάζουν οι σκληροί δείκτες της πανδημίας. Σήμερα ο ΕΟΔΗ ανακοίνωσε 16.274 νέα κρούσματα. 413 ασθενείς νοσηλεύονται διασωληνωμένοι, ενώ άλλοι 70 συμπολίτες μας κατέληξαν. Μεγάλη διασπορά υπάρχει στην Αττική, στη Θεσσαλονίκη αλλά και στην Κρήτη. Σε ισχύ είναι το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Η ύφεση των φαινομένων παρατηρείται τι τελευταίε ώρε, ωστόσο το πέρασμα τη Μπιάνκα άφησε χιόνια και δημιούργησε προβλήματα ηλεκτροδότηση σε αρκετού νομού τη Βόρεια Ελλάδα. Αύριο αναμένεται κατά τόπου ισχυρές βροχέ και καταιγίδε σε Θεσσαλία, Πελοπόννησο και Κρήτη, ενώ πυκνέ θα είναι οι χενοπτώσει κατά τόπου στα υπηρετικά ορεινά και ημιωρινά τη Υπήρου, τη Θεσσαλία και τη Στερεά. Τα φαινόμενα θα υποχωρήσουν από την Τετάρτη. Κυρίε και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων του Κόντρα στη Νοηματική. Ακολουθεί εκπομπή επί του πιεστηρίου με τον Γιώργο Σχιαδήμα και τον Βασίλη Σκουρή. Όλε οι εξελίξει αναλυτικά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Κόντρα στι 10 με τον Γιώργο Μελιγκόνη. Καλό σα βράδυ.